espera los festes más el disco de que buenísima de mi disco se me ha dado la será menos que me ha dado que me ha dado espacio y jamás de lugar que segura que ahora tengo y hice digo las aftas la pequeña segura les que es discoles como si grame αυτό που κρατάμε είναι μέχρι το τελευταίο λεπτό η προσπάθεια που κάναμε από τους χρηστές και αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ. Η νοοτροπία που έβαλα για ακόμα ένα παιχνίδι που διεκδίκησα τη νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό. Τους αξίζω συγχαρητήρια. Τώρα θα περιμένουμε σε ποιο γκρουπ θα αγωνιστούμε. Το σημαντικό για μας είναι να είμαστε έτοιμοι και να έχουμε ρυθμό για τα παιχνίδια τα ημιτελικά. Αυτός είναι ο στόχος μας και σίγουρα κάθε παιχνίδι να παίρνουμε τους τρεις βαθμούς έτσι η ομάδα να έχει καλό ρυθμό και να είναι έτοιμη στα ημιτελικά. Θέλω να συγχαρώ επίσης την καθόριστη για την προσπάθεια που έκανε. Τα παιδιά έδωσαν κερδά στο σημερινό παιχνίδι και τους εύχομαι ό,τι καλύτερο. Γιατί είναι παιδιά πριν λίγο καιρό βρισκόμουν εκεί μαζί τους και σίγουρα τους εύχομαι ότι καλύτερο στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Κάνατε πολλές αλλαγές στο παιχνίδι. Είσαστε ευχαριστημένος από την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου κυρίως. Δεν ήταν τόσο καλή. Εντάξει, δεν έκανα ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Βρήκαμε τις ευκαιρίες, απλώς δεν μετακόψαν σε γκολ και σίγουρα έπρεπε να υπήρχαν αρκετά καλοί ποδοσφαιριστές που κάποιες φορές ο προπονητής σκέφτεται και κάποια πράγματα να αλλάξει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού που κάποιοι ποδοσφαιριστές να επιδόκουν κάτι παραπάνω για να αλλάξει την εικόνα του παιχνιδιού. Και αυτόν το έκαναν οι αλλαγές, γι' αυτόν υπάρχουν οι αλλαγές και γι' αυτόν υπάρχει το ρόστι. Είναι όλοι υποχρεοί να είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή τη δοθεί ευκαιρία να βοηθήσουν την ομάδα για να παίρνουμε αυτό το αποτέλεσμα. Κόμπι, συγχαρητήρια για την νίκη. Ήδη είσαστε στα ημιτελικά. Θα έλεγε κανείς ότι παρόλο που στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να συμβούν, είσαστε και με τα δύο πόδια στην εξάδα. Ο Σοφρόνης Αγουστή, το στυλ του παιχνιδιού είναι γνωστό. Με το στυλ που θέλετε να δώσετε στο γήπεδο, μέχρι στιγμής, πόσο κοντά είστε και τι περισσότερο θέλετε για να φτάσετε σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει, δεν έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας στην ομάδα, αλλά καθημερινά δουλεύουν ποδοσφαιριστές, προσπαθούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα στο γήπεδο. Δεν είναι εύκολο και για τους ίδιους, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι αλλαγές σίγουρα έρχεται κάποιος προπονητής, έχει την τυπή του φιλοσοφία, έρχεται κάποιος άλλος. Σίγουρα και οι ποδοσφαιριστές κάπου επηρεάζονται. Αυτή τη στιγμή κερδίζουμε χρόνο και μπορούμε να βάλουμε τα δικά μας στοιχεία στην ομάδα. Και νομίζω σιγά σιγά οι ποδοσφαιριστές υπάρχουν εκεί και μπορούν να αφομοιώσουν ό,τι θέλουν στον αγωνιστή του. Coach, όσον αφορά δύο μικρές ερωτήσεις, όσον αφορά τα ημιτελικά, αν έχετε κάποια προτίμηση σε αντίπαλο, στην την κλήρωση μιλώ, και όσον αφορά την εξάδα που με το 1,5 πόδι, να πω και εγώ η Ομόνια είναι μέσα, πώς θα διαχειριστεί αυτά τα παιχνίδια της εξάδας. Σίγουρα η Ομόνια δεν είναι ομάδα να επιλέγει. Άκουσα κάποιοι θέλουν την Ομόνια. Η Ομόνια είναι εκεί και δεν έχει πρόβλημα με τον αγωνιστή. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και εμείς και οι ποδοσφαιριστές είναι σιγά σιγά να φέρουμε πίσω τον κόσμο και να δημιουργήσουμε μια δυναμική στην ομάδα. Όσον αφορά τα παιχνίδια της εξάδας. Εντάξει, τα παιχνίδια της εξάδας σίγουρα αν βρισκόμαστε εκεί, όλα τα παιχνίδια είναι ανταγωνιστικά. Με όλους θα αγωνιστούμε. Σίγουρα ο στόχος, όπως είπα, σε όλα τα παιχνίδια είναι η νίκη. Ευχαριστώ.